Τώρα, αποφασισμένος να πετύχει το στόχο περαιτέρω μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης, εμφανίζεται ο Υπουργός Υγείας μέσω της χρήσης γενώσιμων φαρμάκων. Φαρμάκων δηλαδή που έχουν την ίδια δραστική ουσία με τα πρωτότυπα και πιο ακριβά φάρμακα. Και αυτό παρά τις αντιδράσεις των γιατρών της Αθήνας, οι οποίοι με διαφημιστικό σποτ τάσσονται εναντίον της πρόθεσης αυτής του Υπουργείου. Το Μνημόνιο 2 πάντως προβλέπει ότι τα μισά φάρμακα στο ΕΣΥ θα πρέπει να είναι αντίγραφα, όπως ακριβώς συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Υπουργός Υγείας αποφάσισε να μας χορηγούν μόνο τα πιο φτηνά φάρμακα, κυρίως αυτά που προέρχονται από χώρες του τρίτου κόσμου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν θα επιτρέψει την περαιτέρω υποβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης. Με αυτό το σποτάκι, οι γιατροί της Αθήνας αντιδρούν στην πρόθεση του Υπουργείου Υγείας να αυξήσει τη χρήση των αντιγράφων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε να μειώσει περαιτέρω τη φαρμακευτική δαπάνη. Στην πανευρωπαϊκή μελέτη του 2008. Που αφορούσε τη χρήση γενοσύμων σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδείχθηκε κατηγορηματικά. Σε αρκετά φάρμακα δεν συνιστάται η αντικατάσταση του πρωτοτύπου από γενώσιμο για τη θεραπεία του ασθενή, γιατί το γενώσιμο δεν διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα της θεραπείας. Για εντυπωσιασμούς χωρίς ουσία κάνει λόγο ο κύριος Λοβέρδος, σχολιάζοντας το σποτάκι των γιατρών. Υπάρχει μια κινητοποίηση των ανησυχούν των γιατρών. Και μάλιστα έμαθα, δεν το είδα, υπάρχει και ένα σποτ το οποίο αφορά την πολιτική μας επί των γενοσύμων με διάφορες κινδυνολογίες. Δεν τα παρακολουθώ αυτά, γιατί πιστεύω ότι έχουν περισσότερο χαρακτήρα απόπειρας εντυπωσιασμού παρά ουσίας ως προς το περιεχόμενο. Η χώρα μας, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, αξιοποιεί μόνο στο 18,5% τα αντίγραφα φάρμακα, ενώ το προηγούμενο μνημόνιο προέβλεπε ότι για να ακολουθήσει η Ελλάδα το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και έτσι να εξοικονομήσει πόρους από τη φαρμακευτική δαπάνη, θα πρέπει να ανεβάσει αυτό το ποσοστό στο 50%. Γι' αυτό το λόγο, το Υπουργείο Υγείας, μέσα στο σχέδιο νόμου που προτίθεται να φέρει στη Βουλή προς ψήφιση, πέραν της αυξημένης χρήσης γενοσύμων φαρμάκων, στοχεύει ώστε να εδραιώσει έναν αυστηρό κώδικα κανόνων συνταγογράφησης. Αριθμός ασθενών, ποσότητα συνταγογραφημένων φαρμάκων. Είναι μία δέσμη διασταυρωνόμενων κριτηρίων. Μία δέσμη όμως που, αν κάποιος γιατρός δεν σεβαστεί και αποδειχθεί ότι υπερσυνταγογραφεί, θα χάνει από τα χέρια του το συνταγολόγιο.